λοιπόν σε καλωσορίσουμε στην Αθήνα, αγαπητέ Πρόεδρε, σε καλωσορίσουμε στην Αθήνα. Είναι μεγάλη χαρά μας για άλλη μια φορά να έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάσουμε. Είναι πάντοτε στενή η επικοινωνία των δύο κυβερνήσεων. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κουβεντιάζουμε και στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια των συνόδων της Ευρωπαϊκής των συνόδων κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Νομίζω όμως ότι όλο αυτό το διάστημα είχαμε τη δυνατότητα από πολύ κοντά να σχεδιάζουμε για τη σταθερότητα και την ειρήνη στην ευρύτερη περιοχή και βεβαίως για την δημιουργία των προϋποθέσεων για δίκαιη και βιώσιμη λύση του κυπριακού πρόβλημα. Νομίζω ότι αυτή η σταθερή μας στάση έχει δημιουργήσει τις προϋποθέσεις μιας ευρύτερης στήριξης του διεθνούς παράγοντος της προσπάθειας μας και αναγνώρισης της στάσης αυτής. Γνωρίζω βεβαίως ότι τώρα βρισκόμαστε σε μια νέα περίοδο όπου πρέπει να κουβεντιάσουμε και είναι πολύ μεγάλη χαρά να έχω αυτή την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε για τις νέες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας και για τον τρόπο μέσα από τον οποίο με τον καλύτερο δυνατό, τρόπο θα μπορέσουμε να τις αντιμετωπίσουμε αυτές τις προκλήσεις και είμαι βέβαιος ή θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική κυβέρνηση αλλά και οι Ελλαδίτες όπως λέτε εσείς έχουν πάντοτε εμπιστοσύνη και στην κυπριακή κυβέρνηση και στον κυπριακό λαό για τις επιλογές του. Αλέξη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά αυτή η στενότατη συνεργασία που αναπτύξαμε όλα αυτά τα χρόνια έχει συμβάλει σημαντικά στο να δημιουργήσουμε ευρύτερες περιφερειακές αλλά και ευρύτερες συνεργασίες, να επανατοποθετήσουμε στη σωστή βάση το κυπριακό σε πτυχές που έχουν σημασία για το μέλλον και βεβαίως μας δίνει την ευκαιρία να βρεθούμε στο εξωτερικό, αλλά οι εκάστοτε συναντήσεις στην Αθήνα ή στην Κύπρο έχουν μια άλλη διάσταση και χαίρομαι γιατί σήμερα θα μας δοθεί ευκαιρία εν όψει και της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών να δούμε όλο το φάσμα. Ο Υπουργός Εξωτερικών είχε μια σειρά από επαφές του Τσαβούσου, την κυρία Λούτ, να αλληλοενημερωθούμε για τα όσα αφορούν το Κυπριακό, αλλά και νομίζω θα μας δοθεί ευκαιρία να δούμε και για τις τριμερείς, τετραμερείς, όπως τις έχουμε χτίσει οι υπουργοί μας των εξωτερικών και με τα όσα αφορούν την ενέργεια, την ασφάλεια, την περιφερειακή ειρήνη, όλα τούτα που οπωσδήποτε έχουν τη σημασία τους και για τη λύση του Κυπριακού. Ας ευχηθούμε ότι οι εξελίξεις στη Νέα Υόρκη θα είναι τέτοιες που να βοηθήσουν έτσι ώστε να επαναρχίσει ένας δημιουργικός διάλογος εφόσον και ο Γενικός Γραμματέας κρίνει ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Για άλλη μια φορά σε ευχαριστώ και βεβαίως η στενότατη συνεργασία που έχουμε είναι και το θεμέλιο στις προσπάθειες που καταβάλουμε για να αντιμετωπίσουμε είτε το Κυπριακό είτε άλλα προβλήματα που οι δύο χώρες αντιμετωπίσουν. Ευχαριστώ, Αλέξη.